πολεμικές έχεις. Όμως βλέπω ότι το παλιό σύστημα για άλλη μία φορά, παρόλο που έχουμε μία κυβέρνηση η οποία πολιτεύεται με έναν τρόπο να φέρει την βεβαιότητα και να φύγει η αβεβαιότητα στην πολιτική μας ζωή, και μετά τις 24 Μάη εγώ νομίζω ότι έρχεται, φεύγει η αβεβαιότητα, βλέπω πολεμικές ιαχές από το παρελθόν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο όρος offshore εταιρεία, εξωχώρη εταιρεία, είχε αποδειχθεί και νομικά από τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, αλλά και από την Ευρώπη και από μεγάλους δικηγόρους, ότι είναι ένας όρος νομικά ασαφές. Και αυτός ο νομικά ασαφές όρος ήταν που δεν εμπόδισε καθόλου μια διάταξη η οποία υπάρχει από το 2003 να δημιουργήσει λίστες, να δημιουργήσει προβλήματα, να δημιουργήσει να φεύγουν τα λεφτά, να φεύγουν μέσα από όλα αυτά τα bypass και τους παράνομους τρόπους. Προσπάθεια λοιπόν. Πολίτες, παύλα, επιχειρηματίες, φοροφυγάδες. Προσπάθεια λοιπόν. Εδώ μιλάμε η οποία για τους εδώ και τόσα χρόνια και σας λέω λοιπόν το εξής. Σας παρακαλώ κύριε Βρούτση. Σε παρακαλώ, αρκετά έχετε φέρει, αρκετά έχετε κάνει. Λοιπόν, τα 40 χρόνια δεν θα φύγουν έτσι και ούτε θα σταματήσουν. Σας λέω ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται μέσα από μία... Μέσα από μία να καταλαβαίνουμε τι λέει διάταξη, η οποία να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αδυναμίες, έρχεται εδώ πέρα ερώτημα. Με κραυγές να αντιμετωπιστεί. Κύριε Πουλάκη, προσπαθώ να το καταλάβω. Επαναφέρω το ερώτημα. Η όποια ρύθμιση αφορά σε πολίτες, μπορώ να την καταλάβω απολύτως. Μπορείτε να μου πείτε γιατί εντάσσετε σε αυτές τις ρυθμίσεις τα πολιτικά πρόσωπα? Γιατί υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα τα οποία παραδείγματος χάρη θα βγάζανε με το όνομά τους ψέματα. Και το αυτό τα λεφτά. Αν είναι δυνατόν τώρα για να συζητάμε όλοι αυτοί, σας ποιους παρακαλώ. Ποιους υπουργούς λοιπόν, κρύβετε? Πού κοιτάξτε να δείτε, αυτά που έχετε κρύψει τόσο καιρό κρύβεται και τα κρύβεται, σας τα έχουμε βγάλει και δεν έχετε πει κουβέντα για όλα αυτά. Λοιπόν, σας παρακαλώ, έχει τελειώσει η ιστορία που πιέζατε εδώ και 1,5 χρόνο να φτιαχτεί μια κατάσταση ότι αυτή η κυβέρνηση η οποία είναι εκτός του δικού σας αντίληψης ότι πρέπει να πέσει, να τελειώσει, και επειδή περνάει ο χρόνος και βλέπετε ότι αυτή η παρένθεση δεν μπορεί να τελειώσει, βγάζετε όλα τα αποθυμένα σας στην πολιτική ζωή. Αρκετά πια. Και όλα αυτά, κοιτάξτε να δείτε. Σας παρακαλώ. Η απουσία πρότασης είναι ότι το θέμα το οποίο έχει έρθει και που λύνει, αν θέλετε, με τη δική μας άποψη και εναρμονίζεται με την Ευρώπη και με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, λέμε ότι αυτό εναρμονίζεται μέσα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αφού λοιπόν θεωρεί η αξιωματική αντιπολίτευση ότι αυτό είναι έξω από το ευρωπαϊκό κειμένο και την ευρωπαϊκή να μας καταθέσει οποιαδήποτε πρόταση η οποία όμως να είναι εντός της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.